8 και 45 λεπτά και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα αφορά ένα πράσινο φως που δώσατε για ένα ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο βέβαιως αφορά και αντιδράσεις. Την παραχώρηση λειτουργίας ενός εκ των κέντρων υγείας, 70 των αριθμών δεν παραπατώ, με τα οποία παραμένουν κλειστά. Δώσατε λοιπόν ένα πράσινο φως για να παραχωρηθεί η λειτουργία του κέντρου υγείας της Αντιμάχιας στον τοπικό Δήμο, το Δήμο της ΚΟ. Ήταν μια ενέργεια η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Άλλοι είδαν ένα ενδιαφέρον πείραμα πρωτοποριακό και άλλοι είδαν μια πόρτα ιδιωτικοποίησης υγείας. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, την εποχή της Ευμάριας το κράτος μας έκτισε πάρα πολλές δομές και στον τομέα της υγείας. Δομές που, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει. Η Αντιμάχη είναι μία από αυτές και μία από τις χαρακτηριστικές, θα έλεγα. Εκεί έχουμε φτιάξει ένα εκπληκτικό κτίριο για το κέντρο υγείας, καταπληκτικό, μεγάλο, ολοκένουριο. Είναι εξοπλισμένο. Έχουμε εξοπλίσει. Και παραμένει κλειστό. Γιατί παραμένει κλειστό? Δεν είναι από προσωπικό. Δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Ας πούμε, ένα άλλο παρόμοιο παράδειγμα είναι το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Mm-hmm. Λοιπόν, στην περίπτωση της ΚΟ, ήρθε ο τοπικός δήμαρχος και κατέθεσε μία πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για μία παραχώρηση για κάποια χρόνια στον Δήμο του κτηρίου και του εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Αντιμαχίας, με την υποχρέωση του Δήμου να χρηματοδοτήσει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ώστε μπορείς να λειτουργήσει. Είναι ένα είδος ΖΙΤ, αλλά μεταξύ της κεντρικής διοικήσεως και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρξει αυτό? Δεν υπάρχει ένα νομοθετικό κενό εκτός των άλλων για την ύπαρξη αυτού του ΖΙΤ, να χρησιμοποιήσω τον ορισμό σας? Αυτό θα το εξετάσουμε. Οι υπηρεσίες προς το παρόν λένε ότι μπορούμε. Είμαστε στη φάση πάνω να το υλοποιήσουμε τώρα. Και να υπάρχει νομοθετικό κενό, θα το ρυθμίσουμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα αποφασίσουμε ότι όλα αυτά τα κτίρια τα οποία τα έχουμε διάσπαρτα στη χώρα, αντί να τα έχουμε να τα βλέπουμε, θα τα αξιοποιήσουμε κιόλας. Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτές τις μονάδες απλώς να φύρονται, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάτι που δεν χρησιμοποιείται, δεν σημαίνει καινούριο. Καταστρέφεται σύν το χρόνο. Και εκεί έχουν ξοδευτεί πολλά χρήματα του ελληνικού λαού για να τα βλέπουμε απλώς να κάθονται και να ρημάζουν, ας το πω έτσι, από την αχλή του χρόνου. Οπότε παραμένετε θετικός, κύριε Υπουργέ. Ναι, στο... είμαι θετικός. Υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι, όπως είπατε, είναι άνοιγμα στην ιδιωτικοποίηση, παρόλο που το συγκεκριμένο είναι ΣΔΙΚ με τον Δήμο, επαναλαμβάνω. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάποια ιδιωτική εταιρεία. Και άλλοι, όποιοι λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε το κράτος να βρει μια καλύτερη λύση. Εγώ, όμως, ψάχνοντας εδώ και 4 μήνες εντατικά το θέμα της Αντιμάχιας, όπως ασχολείται εντατικά και με την Θύρα, βλέπω ότι το κράτος μας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο μόνο του. Κατά συνήθεια δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακό. Αντί να αφήνουμε κάτι να κάθεται, φανταστείτε το συγκεκριμένο, κάθεται το 2009 και μου 2013. Τέσσερα χρόνια δηλαδή. Είναι κλειστό ένα κέντρο υγείας εξοπλισμένο με μηχανήματα και κάθεται. Ακριβώς, είναι κλειστό. Και υπάρχουν και το νοσοκομείο της Θύρας. Ακριβώς. Και λέω λοιπόν τώρα εγώ, αν θέλετε, με το φτωχό μου το μυαλό. Μα τόσο κακό είναι να βρούμε τρόπο να το αξιοποιήσουμε? Αν το έχουμε κλειδωμένο να κάθεται. Η πρόταση που σας έγινε από τον τοπικό Δήμο σας ικανοποιεί, δηλαδή καλύπτει το να υπάρχει αυτή η παραχώρηση και παράλληλα να υπάρχει δωρεάν υγεία? Παρέχει τις πλήρες εγγύησεις. Ο Δήμος θεωρεί ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το κέντρο, διότι πιστεύει πρώτον ότι μπορεί να καλύψει ένα μέρος των εξόδων από τα χρήματα που θα πληρώνουν οι τουρίστες, οι οποίοι το χρησιμοποιούν, και οι οποίοι δεν είναι λίγοι για το νησί αυτό το καλοκαίρι. Και ότι θα έχει μια προστιθέμενη αξία το νησί από την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας που θα το ενισχύσει στον τουριστικό του ανταγωνισμό με όλες τις γύρω περιοχές. Εσείς θα προωθήσετε το αίτημα αυτό και έστω και ως πιλωτική λειτουργία? Θα έχουμε εξελίξει? Θα το προωθήσω. Το έχω αποφασίσει. Μάλιστα. Είστε αποφασισμένος δηλαδή να προχωρήσετε την υπόθεση αυτή? Είμαι αποφασισμένος να το προχωρήσω και σας είπα και για την Σαντορίνη, για τη Θύρα. Είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα, γιατί είναι πιο μεγάλα τα μεγέθη.
Είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση με την τοπική κοινωνία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Πάντως είναι μια λογική αυτό που λέτε, από το να κάθονται κάποια κτίρια εξοπλισμένα 4 χρόνια σαν μουσεία κλειστά, είναι προτιμότερο να υπάρχει μια κινητικότητα. Κύριε Υπουργέ, δεν θα αποφύγω τον δημοσιογραφικό πειρασμό, αν και σας κάλεσα για τα κέντρα υγείας, να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την διαδικασία στην Βουλή. Κοιτάξτε, τι νομίζετε θα συμβεί αυτές μετά το βράδυ της Κυριακής? Τι θα έχει αλλάξει την πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Δεν νομίζω ότι προς το παρόν, όπως πηγαίνει στη διαδικασία, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει καμία έκπληξη. Η αίσθηση που έχω και από τις ομιλίες που παρακολούθησα συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας και από ομιλίες συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, οι κοινοβουλευτικές ομάδες που ζήτησε η κυβέρνηση παρουσιάζονται εντελώς συμπαγής. Η θέση της Δημά να μην υπερψηφίσει την πρόταση κατεβάζει πάρα πολύ τον πήγη, οπότε δεν βλέπω καμία πιθανή έκπληξη για εκεί το βράδυ. Ήταν μάλλον μια. Οπότε γιατί έγινε αυτή η κίνηση? Μια βάση τη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Ήταν μια, δεν άκουσα, μίλησα πάνω σα. Μια αβάντα του κ. Τσίπρα προς την κυβέρνηση τελικά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τα όσα μας είπατε και να ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.